Hello very busy people, άλλο ένα first run video για το Drive Club. Αυτή τη φορά βρισκόμαστε στη Σκωτία και οδηγούμε μια Alfa Romeo 4C ή όπως τη λένε και οι Ιάπωνες, μια Ράφα Ρωμαίο ή όπως τη λένε και οι Ιταλοί, μια Πάπερι Πούπυρα. Αρχικά, τα στενά του Τρότερνης πάνταζαν μεγάλη πρόκληση. Το γεγονός επίσης ότι είναι νύχτα δεν βοήθαγε ιδιαίτερα. Ευτυχώς δεν είχαμε βροχή αυτή τη φορά, οπότε κάτι ήταν κι αυτό. Όπως πάντα, οπτικά βοηθήματα στο off και here we go! Εξωτερική κάμερα για αρχή, έτσι για να θαυμάσουμε λίγο τα όμορφα φανάρια της Alfa Romeo, αλλαγή σιγά σιγά στην εσωτερική και από εδώ και πέρα θα παραμείνουμε σε αυτή. Τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος στα first run videos, να μην έχουμε κανένα βοήθημα σχετικά με το τι ακολουθεί, ποια είναι η στροφή, πότε χρειάζεται να φρενάρουμε, πότε να επιταχύνουμε και πάντα να βλέπουμε τη δράση μέσα από τα μάτια του οδηγού. Το Drive Club εξάλλου τα καταφέρνει άψογα σε αυτό. Όπως βλέπετε, η Alfa Romeo, λόγω του μικρού της βάρους, επιταχύνει πολύ γρήγορα. Βέβαια, οι τελικές ταχύτητες δεν είναι τεράστιες, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει από το να παίρνουμε τις τροφές με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα γίνεται. Όπως μπορείτε να δείτε, το κοντέρ παίζει άνετα στα 150 συν χιλιόμετρα. Το οποίο σε ένα αυτοκίνητο μεγαλύτερου κυβισμού ή βάρους θα ήταν πρόκληση και ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα. Δεδομένου όμως ότι αυτό το αυτοκίνητο ζυγίζει με το ζόρι 900 κιλά, βλέπετε ότι δεν ζορίζεται καθόλου να τσιμπήσει τις στροφές. Θα έλεγε κανείς πως μοιάζει να τσουλάει από στροφή σε στροφή η Alfa Romeo, κάτι στο οποίο οι Ιταλοί είναι εξειδικευμένοι και έχουν τεράστια ιστορία. Καθώς πλησιάζουμε στο μέσο της διαδρομής, αρχίζει και ανοίγει ο δρόμος, γι' αυτό και για πρώτη φορά αγγίζει τα 200 χιλιόμετρα η Alfa Romeo. Δεδομένου ότι ο κινητήρας αποδίδει μόνο 240 άλογα και είναι 1700 κυβικών, αντιλαμβάνεστε τι μεγάλο κατόρθωμα είναι αυτό. Μάλιστα, την τελική ταχύτητα δεν καταφέρνουμε να την αγγίξουμε, η οποία θεωρητικά είναι γύρω στα 240 χιλιόμετρα. Βλέπετε, 215, 225, 230. Μέχρι εκεί καταφέρουμε να φτάσουμε, όπου χρειάστηκε να φρενάρουμε ιδιαίτερα ισχυρά για να μην τρακάρουμε. Γενικότερα, θα μπορούσα να πω ότι η πρόκληση ενώ φαινόταν αρκετά μεγαλύτερη στην αρχή, καθώς φτάναμε προς το τέλος, γινόταν όλο και πιο προσβάσιμη η πίστα. Λίγο πήγαμε να φύγουμε σε αυτό το σημείο, αλλά δεν το αφήσαμε να μας πτωήσει. Τελική ευθεία κοντά, άλλο ένα μεγάλο άνοιγμα και τον κινητήρα, τα φρένα, πολύ όμορφη στροφή και ξανά αριστερά και σιγά σιγά φτάνουμε στον τερματισμό. Κάπου εδώ θα μπουν και τα κλασικά πυροτεχνήματα του Drive Club, όπου καταφωνεί και across the line. Ήμουν περίεργος να δω τι χρόνο έκανα, όπως πάντα άλλωστε. Μην ξεχνάτε ότι είναι η πρώτη φορά κατά την οποία τρέχουμε. Ο χρόνος ήταν 2 λεπτά, 42 δευτερόλεπτα και 5.31 δέκατα. Για να δούμε τι καταφέραμε στο leaderboard. 4.592 η παγκόσμια κατάταξη και με το συγκεκριμένο όχημα 25η. Πάρα πολύ όμορφα.